Λοιπόν, κάτσε να φοκουσάρει η κάμερα. Όσοι δεν γουστάρουν το Spider-Man να περάσουν τώρα έξω. Πολύ ωραία. Και τώρα που μείναμε εμείς οι υπόλοιποι, οι φυσιολογικοί, μπορούμε να μιλήσουμε σαν άνθρωποι. Πλησιάζει καλοκαιράκι, όπως θα έχετε καταλάβει κυρίες και κύριοι, και ξέρετε τώρα, Tom & Chill και καλοκαιράκι σημαίνει special επεισοδιάκια. Αν και το φετινό καλοκαίρι θα είναι λίγο ξεχωριστό από τα υπόλοιπα, γιατί θα έχει αρκετές νέες κυκλοφορίες. Και ακριβώς επειδή πλησιάζει καλοκαιράκι, είπα να βάλω και τα καλοκαιρινά μου. Σε αυτό το επεισόδιο όμως, guys, θα μιλήσουμε για 8 ταινίες. 8 ταινίες. 4 διαφορετικοί Spider-Man. Το ποιος είναι καλύτερος από αυτούς το έχουμε συζητήσει και το έχουμε δει σε παλαιότερο επεισόδιο. Αυτό που δεν έχουμε δει όμως είναι τις ταινίες τους. Γι' αυτό στο σημερινό επεισόδιο θα δούμε όλες τις ταινίες Spider-Man που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι και σήμερα από την χειρότερη προς την καλύτερη. Φορέστε λοιπόν τη Spider-Man στολή σας, φορέστε τους εκτοξευτές ιστού σας, φτιάξτε καφεδάκι, πάρτε φαγάκι και ετοιμαστείτε να μετρήσουμε αντίστροφα. Λοιπόν, θέλω να αναφέρω εδώ ότι το YouTube μου λέει πως το 50% των ατόμων που βλέπουν τα βίντεο σου, φίλε Θωμά, δεν έχουν πατήσει το κουμπί της εγγραφής. Γιατί βρε πασάκα μου, ωραία δεν περνάμε εδώ πέρα. Και το χαβαλέ μας κάνουμε, για ταινίες μιλάμε, για σειρές μιλάμε, ωραία περνάμε, παρεούλα κάνουμε. Πάτε το κουμπάκι, τσάμπα είναι. Ωραίος ή ωραία δηλαδή. Και τώρα που το πάτησες στο κουμπί της εγγραφής, μην ξεχνάς να δείχνεις ότι σου αρέσει το υλικό που βλέπεις σε αυτό το κανάλι, πατώντας και το κουμπί του like. Να πω όπως πάντα ένα τεράστιο και ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού που βοηθούν έμπραχτα αυτό το κανάλι και θα αφήσω τα λόγια γιατί η αντίστροφη μέτρηση μόλις ξεκίνησε. Νούμερο 8. Spider-Man 3. Έλα εντάξει. Όλοι το περιμένατε ότι στην τελευταία θέση θα είναι η τρίτη ταινία της τριλογίας του Sam Raimi. Το Spider-Man 3, παιδιά, είναι σαν το φαγητό που φτιάχνεις και του βάζεις 500 υλικά μέσα για να γίνει νόστιμο και στο τέλος καταντάει άνοστο. Τι κι αν η ταινία μέσα είχε Venom, είχε Green Goblin, είχε Sandman, όταν, παιδιά, η εταιρεία παραγωγής προσπαθεί να επιβάλλει στο σκηνοθέτη το τι να βάλει μέσα και τι όχι, το αποτέλεσμα το καλύτερο που μπορεί να είναι, είναι να είναι μέτριο. Πόσα είναι είπα, πρέπει να έκανα ρεκόρ Γκίνες. Γιατί παιδιά, εάν λάβουμε υπόψη μας τα δεδομένα και αυτό που παρουσίασε στο τέλος ο Sam Raimi σαν τελικό αποτέλεσμα και πολλοί τους ήταν. Και επειδή η Sony, όπως προείπαμε, ήθελε Sony και D να βάλει τον Venom μέσα στην ταινία, κάτι που δεν το ήθελε ο Sam Raimi, η ταινία κατέληξε να έχει πολλά σεναριακά κενά και το σημαντικότερο να έχει μια τεράστια κρίση ταυτότητας. Και δεν θέλω να ξεχνάμε ότι είναι η ταινία που περιέχει μέσα αυτό. Νούμερο 7. The Amazing Spider-Man 2. Από πού να ξεκινήσεις και πού να τελειώσεις, παιδιά, για το The Amazing Spider-Man 2. Η ταινία αυτή είχε τις προοπτικές να γίνει κάτι μεγάλο, αλλά δεν. Λίγο το επιτηδευμένο χιούμορ του Spider-Man που αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς θα δεις ότι πιο πολύ χαλάει το χαρακτήρα παρά τον φτιάχνει. Λίγο τα μέτρια προς κακά CGI που δεν δικαιολογείται να έχει μια ταινία που βγήκε το 2014 από την Sony κιόλας. Λίγο οι κοιλιές που κάνει σε αρκετά σημεία της. Λίγο το μυστήριο με τους γονείς του Peter Parker που ήταν το κεντρικό πράγμα που μας είχε χαϊπάρει η πρώτη ταινία. Η δεύτερη ήρθε να το εξηγήσει και να το καταστρέψει. Αλλά! Ένα τεράστιο αλλά, κυρίες και κύριοι, για αυτή την ταινία. Θα μπορούσε άνετα, παιδιά, το The Amazing Spider-Man 2 να είναι στην 8η και τελευταία θέση αυτής της κατάταξης. Όμως αυτό που το σώνει και το ανεβάζει πάρα πολύ στα μάτια μου είναι ότι τολμά. Και μάλιστα τολμά άγρια, παιδιά, και δεν μπορώ να πω περισσότερα γιατί θα κάνω spoil και δεν το θέλω. Όμως αυτοί που την έχουν δει την ταινία καταλαβαίνουν πολύ καλά γιατί πράγμα μιλάω. Ίσως στο μέλλον να κάνουμε ένα καλή κακή για την συγκεκριμένη ταινία, δεν το υπόσχομαι, θα δούμε. Νούμερο 6. The Amazing Spider-Man 1. Δεν θα ήταν σωστό να χωρίσουμε το ζευγαράκι. Το πρώτο The Amazing Spider-Man, παιδιά, ανήκει στην κατηγορία ταινιών που ακόμα και αν δεν σου αρέσουν, δεν γίνεται με τίποτα να τις αντιπαθήσεις. Παρά τα προβλήματα που έχει, παρά τα σεναριακά κενά της, έχει μια ιδιαίτερη, μια δική της γοητεία, ρε παιδί μου. Εάν ήδη έχεις δει το αναλυτικό βίντεο που έχουμε κάνει για αυτή την ταινία, θα γνωρίζεις ότι το μεγάλο της πρόβλημα είναι ο μέτριος προς ανύπαρκτος, θα έλεγα, κακός της. Εάν δεν το έχεις δει, δες αυτό το βίντεο και μετά στα καπάκια πήγαινε δες το. Αξίζει. Παρά τη μέτρια σκηνοθεσία της λοιπόν, η ταινία έχει μια πολύ γοητευτική νταρκίλα
που όλοι θέλαμε, αλλά κανείς δεν ήξερε ότι την ήθελε σε μια Spider-Man ταινία. Η αλήθεια είναι ότι η επιτυχία της πρώτης τριλογίας, παιδιά, και η επιτυχία του Maguire ως Spider-Man επισκίασε κατά πολύ το The Amazing Spider-Man. Και ίσως, λέω ίσως ρε παιδί μου, αν είχε βγει σε μια διαφορετική χρονική στιγμή, σήμερα ίσως να μιλούσαμε για τριλογία και όχι για διλογία. Νούμερο 5. Far From Home. Ο λόγος για τον οποίο, παιδιά, βρίσκεται στην πέμπτη θέση το Far From Home είναι το σενάριο του. Θα το αναφέρω γιατί νομίζω πως δεν θεωρείται και τόσο spoiler αυτό που θα πω, ότι, παιδιά, ο Peter Parker στην ταινία νιώθω ότι δίνει πολύ εύκολα τα γυαλιά του Stark σε τρίτα χέρια. Καταλαβαίνω ότι η ταινία το κάνει επίτηδες για να προχωρήσει και να εξελιχθεί και να μπει στη δράση. Όμως, ρε παιδιά, όσο και New Age να προσπαθείτε να κάνετε μια ταινία, κάποια πράγματα σε μία ταινία είναι σημαντικά. Πόσο μάλλον όταν αυτά τα πράγματα, αυτές οι λεπτομέρειες, βοηθούν στο συναισθηματικό υπόβαθρο της ταινίας. Από εκεί και πέρα όμως, το Far From Home έχει πολύ καλές ερμηνείες, έχει έναν decent κακό και εφόσον μιλάμε για ταινία Marvel, έχει εκπληκτικά CGI. Λίγο, παιδιά, να είχε προσέξει αυτή η ταινία το σεναριάκι της και θα ήταν άνετα στο top 3 αυτής της κατάταξης. Νούμερο 4. Homecoming. Και το Homecoming αλλά και το Far From Home, παιδιά, είχαν ένα αναγκαίο κακό. Και αυτό ήταν πως έπρεπε Sony και D να έχουν μια σύνδεση με το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Και κατ' επέκταση με τους Avengers. Ο τρόπος που γίνεται λοιπόν αυτό, όπως ήδη θα γνωρίζετε πολύ, είναι με την σχέση που έχει ο Peter Parker με τον Tony Stark. Μια σχέση που έγινε εξάρτηση λίγο παραπάνω από το κανονικό. Σέβομαι βέβαια πως η Marvel προσπάθησε να κάνει κάτι διαφορετικό σε αυτή την εκδοχή Spider-Man, όμως, παιδιά, το παράκανε λίγο. Γιατί αν λατρεύω κάτι στον Spider-Man από μικρό παιδί, είναι πως στην ουσία είναι ένας χαβαλετζής, geek, αυτοδημιούργητος, πιτσιρικάς. Στο MCU επέλεξα να είναι μόνο χαβαλετζής πιτσιρικάς και με κοιλιακούς. Διαφορετικό, δεν λέω, αλλά, παιδιά, εγώ σαν Θωμάς αυτό δεν το χώνεψα ποτέ. Σαν ταινία τώρα, το Homecoming έχει για κακό το Michael Keaton, οπότε αυτό από μόνο του της δίνει extra credits. Το σενάριο από την άλλη, εάν και έχει πολύ έντονο το στοιχείο της σύμπτωσης, δεν χαλάει τη συνταγή και επίσης, παιδιά, ο Tom Holland είναι εκπληκτικός σε αυτό το ρόλο. Οπότε νομίζω πως το Homecoming, αν και έχει κάποια προβληματάκια, είναι μια πολύ ευχάριστη και ολοκληρωμένη ταινία. Νούμερο 3. Spider-Man 1. Η ταινία που τα ξεκίνησε όλα με τον Spider-Man του Tobey Maguire να σημαδεύει για πάντα τα παιδικά μου χρόνια. Με τον Sam Raimi στα καλύτερά του. Με τον Willem Dafoe σε ρόλο Green Goblin να στοιχιώνει τα παιδικά μου όνειρα. Με την Kirsten Dunst σε ρόλο Mary Jane. Με James Franco σε ρόλο Harry Osborn. Και με τον J.K. Simmons να παίζει τον ρόλο για τον οποίο γεννήθηκε να παίξει, δηλαδή του J. Jonah Jameson. Παιδιά, αυτό δεν είναι cast, αυτό είναι Dream Team. Το πρώτο Spider-Man, guys, όσες φορές και να το δω, πάντα στο τέλος του θα με κάνει να νιώθω ξανά παιδί. Γιατί εκτός των άλλων είναι και η πιο αθώα ταινία Spider-Man από όλες με διαφορά. Και μην ξεχνιόμαστε, με τον καλύτερο Spider-Man μέσα, έτσι. Το παραδέχομαι, guys, ότι δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός με τη συγκεκριμένη ταινία, όμως είμαι αρκετά αντικειμενικός ώστε να τη βάλω στην τρίτη θέση αυτής της κατάταξης. Και κοίταμε λίγο, εάν έχεις δει τη σκηνή που, spoiler alert, ο θείος Ben πεθαίνει και δεν έχεις καν δακρύσει, τότε έχεις πρόβλημα, να πας να το κοιτάξεις, δεν είσαι καλά. Νούμερο 2. Spider-Man Into the Spider-Verse. Άκουμε λίγο τώρα. Αυτή η ταινία δεν είναι για όλους. Ναι, σε σένα μιλάω, εκεί που με κοιτάς αχάνος. Δεν είναι για σένα. Όχι, πλάκα κάνω. Τι εννοώ, παιδιά, όταν λέω ότι δεν είναι για όλους. Η ταινία αυτή είναι μια animated ταινία η οποία συνδυάζει την animation κουλτούρα με την comic κουλτούρα. Οπότε στα μάτια κάποιων μπορεί να φανεί κάπως παιδική. Αλλά δεν είναι. Είναι από τις περιπτώσεις ταινιών, παιδιά, που οι συγκυρίες έφεραν άτομα με την ίδια τρέλα να δουλέψουν πάνω στο ίδιο project. Το αποτέλεσμα? Το τερμάτισαν. Εάν δεν το έχετε ήδη κάνει, πηγαίνετε και δείτε ένα οποιοδήποτε βίντεο κυκλοφορεί στο ίντερνετ
όπου οι δημιουργοί του Into the Spider-Verse να μιλάνε για την ταινία τους και θα καταλάβετε γιατί τύπους μιλάμε. Λοιπόν, η ταινία για αρχή έχει εκπληκτικό σενάριο. Καταφέρνει και δίνει χώρο με τέλειο τρόπο σε πολλούς χαρακτήρες, οι οποίοι είναι και σημαντικοί χαρακτήρες. Και φαίνεται από την αρχή ότι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο και μεγάλο όραμα, το οποίο πετυχαίνει απόλυτα στο τέλος της. Μακάρι, μακάρι, το εύχομαι όσο τίποτα άλλο, το No Way Home, η τρίτη ταινία Spider-Man δηλαδή που θα βγει το Σεπτέμβριο, να έχει επηρεαστεί έστω και στο ελάχιστο από αυτή την ταινία. Την θεωρώ ένα animation αριστούργημα και χάρηκα απίστευτα όταν την είδα διαθέσιμη στη βιβλιοθήκη του Netflix, παιδιά. Γιατί μέσα από εκεί θα φτάσει στα μάτια εκατομμυρίων ανθρώπων που υπό άλλες συνθήκες δεν θα έφτανε ποτέ. Και στο νούμερο 1 αυτής της αντίστροφης μέτρησης, κυρίες και κύριοι, θα βάλω την ταινία του 2004, Spider-Man 2. Αυτό που την κάνει και ξεχωρίζει, ότι έχει με διαφορά τον καλύτερο κακό σε Spider-Man ταινία. Ο Alfred Molina δίνει μαθήματα ηθοποιίας σε αυτή την ταινία. Ο οποίος Molina, για όποιον δεν τον γνωρίζει, η βασική του ασχολία είναι να χαρίζει τη φωνή του σε animated χαρακτήρες. Τέλειο σενάριο με βαθιές ηθικές αξίες να θίγονται καθ' όλη τη διάρκεια της ταινίας. Με εκπληκτικές σκηνές δράσης, κάποιες από τις οποίες έχουν μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Και το πιο εντυπωσιακό, πολύ αξιοπρεπή και αληθοφανή CGI το 2004. Ειδικά το αποτέλεσμα που πέτυχαν με τα ρομπότ πλοκάμια του Dr. Octopus, παιδιά, είναι εξωπραγματικό για την εποχή. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο, guys, πιστέψτε με, που στη νέα ταινία Spider-Man ένας από τους κακούς που επαναφέρουν είναι ο Dr. Octopus του Alfred Molina. Αυτή λοιπόν ήταν η αντίστροφη μέτρηση με όλες τις Spider-Man ταινίες που έχουν βγει μέχρι σήμερα. Από εσάς περιμένω κάτω στα σχόλια να μου γράψετε την δική σας κατάταξη ή το ποια είναι η αγαπημένη σας Spider-Man ταινία. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill παρέα, μπορείς να με ακολουθήσεις στο Instagram. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να περνάτε όλοι όμως.